Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, όλοι εσείς, όλοι εμείς και όλοι πέρα από αυτό το χώρο που την προηγούμενη Κυριακή δώσαμε ένα ισχυρό χαστούκι στους κρατούντες, είναι καιρός και την Κυριακή που έρχεται, αλλά προπαντός από Δευτέρα και πέρα, να δώσουμε τη μία γροθιά ενάντια στην άλλη στο σύστημα της μαζικής ανεργίας, στο σύστημα της απελπισίας, στο σύστημα της πείνας, στο σύστημα των μαζικών αυτοκτονιών, στο σύστημα της υποδούλωσης που δεν είναι άλλο από εκείνο του κεφάλαιου, δεν είναι άλλο από εκείνο της φυλακής των λαών που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι άλλο τον ζυγό του υπεριαλισμού που φέρνει το φόνο, το θάνατο στους λαούς, σε ολόκληρο τον κόσμο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σύντροφοι και συντρόφισσες, ήδη την Κυριακή που πέρασε, στο λεγόμενο πρώτο γύρο των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών, έχουμε μια πρόγευση για αυτά που έρχονται. Όχι με την έννοια ότι οι εκλογές, αυτές που πέρασαν, αυτές που έρχονται, οποιοσδήποτε άλλες, είναι το ασφαλές κριτήριο για να δούμε πού πάνε τα πράγματα, και προπαντός δεν είναι το εργαλείο για να αλλάξει ο κόσμος. Αν ήταν έτσι, ως γνωστόν, θα τις είχαν απαγορεύσει τις εκλογές. Αλλά παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ας σκεφτούμε για λίγο τι έγινε την προηγούμενη Κυριακή, γιατί και στη διάρκεια της ημέρας με τα μέσα της τηλεχειραγώγησής τους, αλλά και μετά, προσπαθούν να βγάλουν το άσπρο μαύρο, προσπαθούν να μπερδέψουν τον κόσμο ακόμα περισσότερο, να τον συγχύσουν παραπέρα για να είναι πιο εύκολα θύμα τους. Όπως θα έχετε παρατηρήσει στις δηλώσεις όλων των αρχηγών των κομμάτων, για μην πω των δημαρχαίων και των περιφερειαρχών, όλοι μα όλοι μου το παίζουν νικητές. Όλοι θριαμβολογούν. Ακόμα και ο Κουβέλης που μιλάει αυτή την ώρα στο Μοναστηράκι, και αυτός νίκησε. Νίκησε, λέει, η τοπική αυτοδιοίκηση, το μπουτάρις τους, το κοκαμίνις τους. Μου θυμίζει κάτι άλλες εποχές και σε άλλα καθεστώτα που η Αλβανία έλεγε εμείς και η Κίνα πετύχαμε αυτό και εκείνο. Οπότε γιατί να μην πει και ο Κουβέλης και η Δημάρ ότι έχουν και αυτοί νικήσει. Ο Σαμαράς νίκησε, ο Βενιζέλος νίκησε, οι πάντες λένε ότι νίκησαν. Εμείς λέμε ότι μάλλον όλοι την πατήσανε με διαφορετικό τρόπο. Δόθηκε ένα χαστούκι σε αυτό το σύστημα. Το πολιτικό σύστημα. Το οποίο είδαμε ήδη να ανατρέπεται εκ βάθρων κάτω από το βάρος των μνημονίων και της λαϊκής οργής σε προηγούμενες εκλογές, το 2012. Όπως είχαμε γνωρίσει τα κόμματα που μας κυβερνάγανε από την πτώση της Χούντας και πέρα, αυτόν τον περιβόητο δικοματισμό της δεξιάς και του Πασόκ, αυτά τα πάλε ποτέ ισχυρά, οχυρά, πολιτικά οχυρά του κεφαλαίου, γίνανε ερείπια. Για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια μεταπολίτευσης, οι γαλάζιοι, οι μαυρογαλάζιοι δεξιοί δεν κατορθαίνουν να περάσουν στο δεύτερο γύρο, στην πιο πολυπληθή περιοχή, την πιο πολυπληθή περιφέρεια και στο μεγαλύτερο δήμο της χώρας, όπου το 40% του εργαζόμενου και ανέργου πληθυσμού ζει και υπάρχει, εννοώ την Αττική και την Αθήνα. Δεν είναι μια μικρή ήττα αυτή. Είναι ένα πολύ ισχυρός κόλαφος και ένα σημάδι από το τι πρόκειται να έρθει από εκεί και πέρα. Τη μάχη της Αθήνας την έχασε με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Όπου κερδίσαν στην περιφέρεια ή αλλού, οι κυβερνώντες, διάφορους δημαρχιακούς θόκους, οι περιφέρειες και τις διεκδικούν, το κάνουν κρύβοντας την ίδια τους την ταυτότητα. Όπως έχουμε πει και αλλού, φαίνεται θέλουν να μιμηθούν το παράδειγμα του αλίστου μνήμης γνωστού φασίστα του Γρίβα, που ο Γεώργιος Παπανδρέου, όχι ο Γεωργάκης, ο παππούς του, είχε πει τότε ότι εσδοξάστη κρυπτόμενος και εξευτελήθη όταν φανερώθηκε. Όλοι αυτοί πήρανε και παίρνουν διάφορα τώρα πόστα μετά από την προηγούμενη Κυτριακή και ελπίζουν και την επόμενη, πατώντας πού, κρύβοντας το ποιοι είναι, με το πιο γελίο τρόπο, ακόμα και ο γιος της Μπακογιάννη είπε ότι είναι υπερκομματικός και ανεξάρτητος, ή ο Καμίνης ή ο Μπουτάρης ή οποιοσδήποτε άλλο, παρόλες τις ευλογίες
της κυβέρνησης και το χρήσμα τους οποίους έχουν δώσει τώρα, και όχι μόνο τώρα, και από παλιά, και η πράξη τους το έχει αποδείξει. Όλοι αυτοί κρύβουνε ποιος είναι, σαν να μας παίρνουν σύν της άλλης ότι είμαστε ηλίθιοι. Αφού μετατρέψαν ένα λαό σε έθνος αποκλήρων, θέλουν να μας μετατρέψουν και σε ένα λαό ηλίθιων, που δεν καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον Πασόκο με τα μαδημένα του μαλλιά, όταν μας εμφανίζεται και λέει ότι είναι ανεξάρτητος, ή τον καραδεξιό που εμφανίζεται ότι δεν έχει καμιά σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά το γεγονός ότι ντρέπονται να εμφανιστούν ακόμα και με την κομματική τους ταυτότητα, δεν είναι ότι νιάχθηκαν ποτέ η τοπική αυτοδιοίκηση. Ξέρουν ότι θα φάνε φούμε και κατράμι αν εμφανιστούν σαν αυτό που είναι, σαν εκπρόσωποι μιας κυβέρνησης που μας έχει καταδικάσει σε μια ανεργία 2 εκατομμυρίων και έρχονται χειρότερα, που έχουν κάνει όσων έχουν δουλειά. Να είναι ελάστιχο που ποδοπάτησε όλα τα εργασιακά και όλα τα κοινωνικά δικαιώματα, που διάλυσε την παιδεία, που έκλεισε τα σχολεία και που έχει κάνει δεν υπάρχει η στοιχειώδης υγειονομική περίθαλψη αυτή τη στιγμή για τον λαό, και πεθαίνουν ο ένας μετά τον άλλον. Ενώ κάθε Άδωνης μπορεί να κλείνει με ατιμόρυτος το ένα νοσοκομείο από μετά το άλλο. Τη στιγμή που έχουμε περισσότερο τώρα ανάγκη από ποτέ από κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτή την άποψη, αυτό το περίεργο δίπολο εξουσίας που εμφανίστηκε το 2012, τρίπολο τότε, έγινε δίπολο, έχει τα μαύρα του τα χάλια. Απ' την άλλη μεριά, το άλλο στοιχείο που είχε εμφανιστεί το 2012, μιας στροφής προς τα αριστερά που πήρε τη μορφή της υπερψήφισης τότε του ΣΥΡΙΖΑ, δεν νομίζω ότι πήγε και τόσο καλά ώστε να θριαμβολογεί. Εντάξει, αναμφίβολα η στροφή προς τα αριστερά συνεχίζεται και είμαστε οι τελευταίοι που δεν θα χαρούμε ότι την πάτησαν και οι σγουροί και οι άλλοι, και οι καμίνιδες που περιμένουν να θα κάνανε περίπατο, και οι αρούλιδες και οι λοιποί που περιμένανε ότι στο δεύτερο γύρο θα ήταν αυτοί. Και από αυτήν την άποψη το ΕΚ και από πριν αλλά και τώρα το επαναλαμβάνει, ότι δεν είμαστε ουδέτεροι, δεν είμαστε πόντι οι πιλάτη, πλένουμε τα χέρια μας και κάνουμε ότι δεν μας νοιάζει και κρατάμε τις αποστάσεις. Ναι, καλούμε και αυτή τη στιγμή, την επόμενη Κυριακή, να μαυριστούν με τα μανίας όλοι οι δεξιοί, κεντροδεξιοί, κεντροαριστεροί ή όπως άλλως λέγονται, παντού! Και εδώ να μαυριστεί και ο Καμίνης και ο Σγουρός και οι πάντες. Ναι, και ας πέσει ένα αριστερό ψηφοδέλτιο με το οποίο έχουμε διαφωνίες άλλου είδους. Αλλά αυτά θα τα καθαρίσουμε εμείς. Δεν μας θα καθαρίσει η δεξιά, το κράτος της δεξιάς, ούτε το κεφάλαιο. Θα τα καθαρίσουμε από τα αριστερά και όχι από τα δεξιά, ή κάνοντας πλάτη στη δεξιά, ή ζητώντας ανίερες συμμαχίες με δεξιούς, με καμένους και ξεκαμένους ή οποιονδήποτε άλλον, όπως έχουν αρχίσει οι ορισμένοι άλλοι να ψάχνουν ψηφαλάκια ψηφαλάκια για να βγούνε. Γιατί ξέρουμε ότι το σύστημα αυτό, η κρίση εξουσίας ουσιαστικά, όχι απλά κρίση διακυβέρνησης, που εμφανίστηκε μέσα από την οργή του λαού, μέσα από απεργίες, μέσα από κινητοποιήσεις, μέσα από τις πλατείες, μέσα από τους αγανακτισμένους, ήδη από τον 12. Αυτό η κρίση δεν έχει λήξει τα δύο τελευταία χρόνια. Παραμένει το πρόβλημα ποιος θα κουμαντάρει. Δεν μπορούν να μας κουμαντάρουν. Αν μπορούσαν να μας κουμαντάρουν, θα ήταν πολύ πιο εύκολα για αυτούς. Πιστεύω ότι η μιζέρια που προσπαθούν να σπείρουν, η απεσιοδοξία που θέλουν να περάσουν στον κόσμο, ότι αυτή είναι, θα είναι και θα είναι για πάντα, είναι ένα όπλο της αστικής τάξης που το χρησιμοποιούν όλο ένα περισσότερο με τους πρετεντέριδες τους και με όλα τα κέρατα μέσα από τις τηλεοράσεις τους, ιδιαίτερα στη στιγμή του κινδύνου, όταν φοβούνται ότι θα ανατραπούν, και θα ανατραπούν. Η ώρα τους δεν είναι μακριά, η ώρα αυτής της πτώσης και η ώρα που ο λαός θα πάρει εκδίκηση για τον καθένα αδικημένο, για τον καθένα απολυμένο, για τον καθένα που δεν βρίσκει ένα κρεβάτι σε ένα νοσοκομείο, για τον καθένα που τα παιδιά του δεν μπορούν να πάνε σχολείο. Ο λαός δεν έσκυψε και δεν σκύβει το κεφάλι, είναι στοχαστικός, σκέφτεται, είναι μπερδεμένος σε πολλά πράγματα, αλλά πάντοτε και στο παρελθόν το έχει δείξει ότι ξεσπάει αναπάντεχα εκεί που δεν περιμένουν και η οργή του και η λαϊκή θύελα και οι ανατροπές.
Η Χούντα νόμιζε ότι θα έμενε 50 χρόνια, 40 χρόνια, όπως ο Σαλαζάρ ή ο Φράνκο. Και μέσα σε... έμεινε μεν 7 χρόνια, αλλά από τη στιγμή που άρχισε να κινείται ο λαός, μέσα... πρώτα απ' όλα οι φοιτές, μετά το... η τραγωδία και η εξέγερση του Πολυτεχνείου, τότε δεν είχε παρά λίγα ψωμιά. Προσπαθούν να μας παραλύσουν για να μην κινηθούμε. Γιατί όπως έλεγε η Ρόζα Λούξεμπουργκ, μονάχα όποιος δεν κινείται, δεν νιώθει τις αλυσίδες του. Ποιος, μερικοί ναι, δεν θέλουν να κινούνται και δεν θέλουν να κινούνται και οι άλλοι για να μην νιώθουμε τις αλυσίδες μας. Απατούνται όμως αν νομίζουν ότι δεν νιώθουμε αυτές τις αλυσίδες. Απατούνται ότι θα δεχτούμε αυτές, οι αλυσίδες αυτές να γίνουν ίδιες βρόχος γύρω από το λαιμό μας και να πεθάνουμε μόνοι μας μέσα με τη σκλαβιά και με σκυμμένο το κεφάλι. Έρχονται θύελλες της ιστορίας καινούργιες και έχουν ήδη αρχίσει. Ας μην κοιτάμε μονάχα το καμένο, κατακαημένο δεντράκι που λέγεται Ελλάδα, χρεοκοπημένη Ελλάδα, Ελλάδα των μνημονίων. Ας δούμε το δάσος. Όλο το ευρωπαϊκό δάσος έχει πάρει φωτιά από την παγκόσμια κρίση, από τον Ατλαντικό μέχρι τα Ουράλια. Η Ουκρανία, η κρίση στην Ουκρανία δεν είναι κρίση μονάχα αυτής της πρώην Σοβιετικής χώρας, είναι κρίση όλης της Ευρώπης σε Ανατολή και Δύση, κρίση στα Βαλκάνια, κρίση στη δικιά μας χώρα, κρίση παγκόσμια με απρόβλεπτες πιθανόν και πολύ επικίνδυνες, αν μην πω ζωφιαρές εξελίξεις να μας περιμένουν, που χρειάζεται μεγάλη προσοχή, μεγάλη προετοιμασία. Λένε και υποστηρίζουνε. Και αν δεν κάνω λάθος, πριν λίγη ώρα έδωσε και μια συνέντευξη ο Σαμαράς, παρουσιάζοντας, λέει, ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα μετά το 21. Ποια ανάπτυξη, λένε. Το έχουμε ξαναπεί, το είπε και ο Τάκης πιο πριν. Το πλεώνασμά τους είναι πλεώνασμα ψευτιάς, πλεώνασμα πείνας, πλεώνασμα ανεργίας. Ας το φαν αυτοί, εμείς μπουχτίσαμε από τέτοιου είδους πλεώνασματα. Η ανάπτυξή τους, ποια είναι η ανάπτυξη? Είναι ανάπτυξη ανεργίας, είναι ανάπτυξη της κοινωνικής δυστυχίας. Και η σταθερότητα που είναι το μεγάλο τους χαρτί και που χρησιμοποιούν διαρκώς, προσέξτε, στηρίξτε μας, γιατί μετά την Κυριακή μας περιμένουν τρομερές καταστάσεις. Θα γίνουμε Ιράκ, Ουκρανία, Λιβύη, Συρία, δεν ξέρω τι άλλο λένε. Σάμα τις δεν μας κάνανε οι ίδιοι έτσι όπως μας κάνανε. Και πολύ διαφέρουμε, νομίζετε, από τους λαούς της χώρας που προαναφέρανε. Και υπεύθυνοι είναι αυτοί και τα αφεντικά τους, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Αμερικάνοι υπεριαλιστές. Μαζί και οι τόπιοι κεφαλαιοκράτες και ολιγάρχες κάθε είδους. Δεν είναι πια η μόνη σταθερότητα που μπορούν να μας υποσχεθούν και να φέρουν, είναι η συνέχεια μιας ολοένα χειρότερης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, όπως την έχουν ονοματίσει. Η σταθερότητα του χημικού πολέμου των ΜΑΤ ενάντια σε κάθε αγωνιστή και σε κάθε διαδηλωτή και σε κάθε αγωνιζόμενο, είναι η σταθερότητα και η ασφάλεια των λευκών κελιών. Είναι η ασφάλεια των φυλακών υψηλής ασφαλείας, όπως τα λένε, που χτίζουν στον Τομοκό. Όχι μονάχα για αυτούς τους επικίνδυνους που ονομάζουν, αλλά για όλους εμάς, για όποιον θα σηκώσει κεφάλι ενάντια τους, και κεφάλι θα σηκώσουμε, και δεν μας φοβίζουν οι φυλακές τους και τα κελιά τους, και δεν μας φοβίζουν τα δικαστήριά τους, ούτε οι μπάτσοι τους. Δεν μας σταμάτησαν ποτέ και δεν πρόκειται να σταματήσουν την ιστορία απλώς με το έτσι θέλω και με μερικά γκλομπ και με μερικά χημικά. Έστω και με τα κολαστήρια στα οποία είναι οι φυλακές τους. Ίσα ίσα ξέρουμε πολύ καλύτερα από όλους ότι αυτούς που έχουν παντρώσει στις φυλακές και τους βασανίζουν ή τους σκοτώνουν με βασανιστήρια όπως πρόσφατα, αυτοί είναι χίλιες φορές πιο αθώοι. Οι πραγματικοί εγκληματίες κυκλοφορούν ελεύθεροι έξω από εμάς και μας κυβερνάνε. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Το παραμύθι της σταθερότητας. Δεν πρόκειται να το φάμε. Και το ξέρουνε. Και γι' αυτό λένε, αν αμφισβητήσουμε τα παραμύθια τους, τότε αυτό που θα υπάρξει, το είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, θα είναι πολιτική ανομαλία. Μα μόνο μία πολιτική ανομαλία υπάρχει. Ένα δικέφαλο τέρας, που μοιάζει πολλές φορές σαν ασώματος κεφαλή, η μία του Βενιζέλου και η άλλη του Σαμαρά, ορούμενοι πάνω από το κεφάλι μας, αυτή είναι μια η μεγάλη ανομαλία, να μας κυβερνάει ενώ ένας όλος λαός τους φτύνει από την άλλη μεριά. Η συντριπτική πλειοψηφία, ακόμα και αυτοί που τους ψήφισαν,
δεν τους ανέχονται. Γιατί ποιος ήταν ο ρόλος επευκαιρία την προηγούμενη Κυριακή και το χρησιμοποιούν ασύστολα όλων αυτών των τοπικών, πελατειακών δικτύων, των υποσχέσεων να σου δώσουν μια δουλειά, να σου δώσουν το ένα, να σου δώσουν το άλλο. Παίζουν με την απελπισία του κόσμου. Και καθώς παίζουν με την απελπισία του κόσμου, ανοίγουν όλους τους ασκούς του αιώλου. Γιατί είναι μορφή, έκφραση, επιτινόμενης πολιτικής αποσύνθεσης. Το γεγονός ότι οι φασίστες, οι κασιδιάριδες, οι παναγιώταροι ξανασηκώσανε κεφάλι ενώ μας λέγανε ότι πατάξαν την εγκληματική συμμορία και άλλα τέτοια τερπνά. Το βλέπουμε καθαρά ότι δεν το κράτος του Δένδια και του Αθανασίου που μπορούν να κοπανίσουν, να χτυπήσουν το τέρας του φασισμού. Δεν είναι το κράτος που προστατεύεται από αυτούς τους φασίστες τραμπούκους. Δεν είναι το κράτος που προστατεύει αυτούς τους φασίστες φωνιάδες, το οποίο θα μας σώσει. Είμαστε εμείς οι ίδιοι ένα ρωμαλαίο εργατικό λαϊκό κίνημα που όχι μονάχα θα τσακίσει στους δρόμους και σε κάθε γειτονιά τους φασίστες της Χρυσής Αυγής και κάθε άλλον, αλλά δεν θα ξεριζώσει από τις ρίζες τους αυτά, τους όρους, το ίδιο το σύστημα που γεννάει το φασισμό. Αν θα υπάρξει κοινωνική λύση, ριζική κοινωνική λύση στο πρόβλημα, ή αλλιώς αυτοί διαρκώς θα αλωνίζουν, θα αναπτύσσονται σαν γάγκρενες πάνω στις πληγές του κοινωνικού σώματος και θα παίζουν το δικό τους παιχνίδι διαρκώς σε βάρος εμάς. Εξάλλου ξανά ας θυμηθούμε το δάσος και όχι μονάχα το δέντρο. Δεν είναι μονάχα η Χρυσή Αυγή. Πιθανότατα την Κυριακή η Μαρίν Λεπέν, πατώντας την προδοσία της σοσιαλδημοκρατίας και της επίσημης αριστεράς στη Γαλλία, απειλεί να βγει πρωτοκόμμα στη Γαλλία, στις ευρωεκλογές. Το ίδιο στην Αγγλία, οι φασίστες του UKIP. Στην ίδια την Ουγγαρία αυτή τη στιγμή, που βγήκανε τρίτο κόμμα στη Βουδαπέστη και δεύτερο κόμμα στην επαρχία, οι φασίστες του Jobbik έχουν και την αντιπροεδρία της Βουλής. Στην ίδια την Ουκρανία, διορισμένη και με τις ευλογίες της Δημοκρατικής Ευρώπης, της Δημοκρατικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ομπάμα και της υποτίθεται Ευρωδημοκρατικής Αμερικής, έχεις μια κυβέρνηση δοτή εγκαθέτων, όπου τα 6 πιο κρίσιμα υπουργεία τα έχουν ορκισμένοι Ναζί, αυτοί του κόμματος, του Εθνικοσοσιαλιστικού, της Βομπόντα και οι άλλοι, τη δεξιού τομέα. Έχουν την αντιπροεδρία της κυβέρνησης, έχουν τον έλεγχο της αστυνομίας, έχουν τον έλεγχο της ανθρωπουράς, την ίδια της πολιτοφυλακή των ονομάτων ανθρωπουρά, ελέγχουν ό,τι έχει απομείνει από το στρατό, ελέγχουν το δικαστικό σώμα και μπορούν με τις ευλογίες της Δημοκρατικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις οποίες έχουμε εκλογές δημοκρατικές την ερχόμενη Κυριακή, να καίνε ζωντανού 47 ανθρώπους μέσα στο σπίτι των συνδικάτων στην Οδυσσό στις 2 Μαΐου. Να μπορούν στις 9 Μαΐου την ημέρα της αντιφασιστικής νίκης, που οι ειρηνικοί διαδηλωτές που έχουν συνηθίσει από τα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης να κατεβαίνουν στους δρόμους, στη Μαριούπολη να πέφτουν θύματα των τάγκς και των ελεύθερων σκοπευτών της κυβέρνησης, ψευτοκυβέρνησης του Κιέβου. Στη Μαριούπολη, που όπως ξέρουμε το ελληνικό στοιχείο είναι πολύ έντονο, αλλά δεν ακούσαμε την ελλαδική κυβέρνηση και τα Υπουργεία Εξωτερικών ή τον Βενιζέλο ή οποιονδήποτε άλλο που είχε επισκεφτεί και την πόλη να πει οτιδήποτε για το πόσοι Έλληνες κάτοικοι της Μαριούπολης πέσανε νεκροί κάτω από τα βόλια των φασιστών. Αυτοί θυμούνται και μας πουλάνε πατριωτισμό όποτε τους συμφέρει. Είναι Ελληναράδες και ο πατριωτισμός τους αρχίζει και τελειώνει στη τσέπη και στο πορτοφόλι τους, πουθενά αλλού, στο δικό τους ποταπό συμφέρον. Από εκεί και πέρα δεν τους νοιάζει τίποτα. Λοιπόν, η Ουκρανία δεν είναι μακριά από μια άποψη. Ο κίνδυνος υπάρχει εδώ. Θα θέλαμε απόψε να πούμε τρεις προειδοποιήσεις που έχουμε να κάνουμε αυτή την κρίσιμη στιγμή και που ξεπερνάει απλούς εκλογικούς υπολογισμούς. Πρώτον, ναι, υπάρχει κίνδυνος από το φασισμό. Δεν είναι ψευτοκίνδυνος. Υπάρχει ένα ρεύμα προς τα εκεί που οφείλεται στην πολιτική αποσύνθεση της αστικής εξουσίας και προπαντός στην οικονομική διάλυση και την αποσύνθεση του κοινωνικού ιστού στις ευρωπαϊκές και όχι μόνο κοινωνίες αυτή τη στιγμή. Εκεί πατάνε όπως η δεκαετία του 30. Με τη διαφορά ότι τώρα δεν είναι η δεκαετία του 30. Όχι μονάχα γιατί η παρούσα οικονομική κρίση είναι χειρότερη από το κράχ 29,
αλλά όταν πριν ανέβει ο Χίτλερ στην εξουσία εκεί το 1933, είχαν για 10 ολόκληρα χρόνια τσακιστεί μια σειρά από εργατικές επαναστάσεις μαζί και απικιακές επαναστάσεις όπως στην Κίνα. Είναι πάνω στα κόκαλα αυτών των εργατών. Είναι πάνω στις ήττες της Παγκόσμιας Σοσιαλιστικής Επανάστασης που άρχισε με τον κόκκινο Μπολσεβίκικο Οκτώβριο του 1917. Είναι εκεί πέρα που μπόρεσε να αρπάξουν την εξουσία. Αυτά τα φασιστικά φαινόμενα που βλέπουμε τώρα, ή τα ακροδεξιά ρεύματα στην Ευρώπη, ρεύματα συγχυσμένης απελπισίας, πολλές φορές κινητοποιημένα από γνωστούς μηχανισμούς, έχουν το ρόλο και τη λειτουργία ενός προληπτικού φασισμού. Προσπαθούν να μας χτυπήσουν πριν εμείς πάρουμε την ευκαιρία να πάρουμε τις τύχες και τη ζωή μας στα χέρια μας. Προσπαθούν να εμποδίσουν την πορεία των λαών που αργά ή γρήγορα δεν είναι παρά η πορεία στην κοινωνική επανάσταση και ήδη έχουμε τα πρώτα σπέρματά της. Από αυτήν την άποψη, καθώς δεν είμαστε νικημένοι, καθώς βλέπουμε εκατομμύρια εργαζόμενους στην πορεία της αξιοπρέπειας να σειραίουν στη Μαδρίτη και να συγκρίνονται με τα μάτια εκεί πέρα, καθώς βλέπουμε απεργίες μετά από κάθε απεργίες, καθώς βλέπουμε τους λιμενεργάτες Λισαβόνας να κερδίζουν, καθώς βλέπουμε ακόμα και στη μαρτυρική Ουκρανία οι εργάτες στην περιοχή του Ντομπάς, στο Ντονέτσκ, στο Λουγκάνσκ και αλλού να παίρνουν τα όπλα, να σχηματίζουν εργατικά συμβούλια και επαναστατικές στρατιωτικές επιτροπές και να χτυπάνε τους φασίστες και να έχουν απέναντί τους όχι μονάχα τους φασίστες ή την κυβέρνηση του Κιέβου, αλλά ολόκληρη τη Δύση, ακόμα και την επίσημη αριστερά που κάνει το κορόιδο για τους φαχτουρισμένους αυτούς και τους ονομάζουν Ρώσους σεπαρατιστές, αυτονομιστές, εθνικιστές ή και φασίστες πολλές φορές. Εμείς εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας, την αγάπη μας, την ταυτότητά μας με τον αγώνα των εργατών στη λαϊκή δημοκρατία του Ντονέτσκ, στη λαϊκή δημοκρατία του Λουγκάνσκ, σε όλη την Ουκρανία, ακόμα και στη μακρινή λαϊκή δημοκρατία της υποκαρπατίας Ουκρανίας, την άλλη μεριά. Πιστεύουμε ότι σύντομα θα τους δώσουν το μάθημα, νομίζαν ότι είχαν τελειώσει, αλλά δεν έχουν τελειώσει καθόλου. Γιατί ξαφνικά αντιμετωπίζουν την εργατική τάξη. Μια εργατική τάξη που δεν είναι φερέφωνα ή χειραγωγούμενα του Πούτιν. Και δεν έχουμε ελπίδες και τις έχουμε προειδοποιήσει και από κοντά. Διαρκώς μην έχετε ελπίδες στο Κρεμλίνο. Το Κρεμλίνο παίζει παιχνίδια πίσω από τις πλάτες με τον Ομπάμα. Η συμφωνία Κέρι-Λαβρόφ ήταν να αφοπλιστείτε εσείς, ενώ δεν θα αφοπλιστούν οι φασίστες. Και αποδεικνύεται κάθε μέρα η κάθε προειδοποίηση των τροτσκιστών εκεί πέρα. Και ξεπερνούνται τα χάσματα που είχαν δημιουργήσει οι σταλινικοί ανάμεσα σε εμάς και στους εργάτες σε αυτή την πρώην Σοβιετική περιοχή. Και ίσα ίσα, αυτούς που λένε εθνικιστές, θα ήθελα εδώ να πληροφορήσω, το είπα και σε μια συνέντευξη από τις λίγες που μας επέτρεψαν και εδώ σε χθες στην Earth Open, ότι εκεί από τα δικά μας συνθήματα, τα συνθήματα του Διεθνούς μας Ρεύματος, τη Συνοδευτική Επιτροπή για την Τέταρτη Διεθνή, από τα συνθήματα του ΕΚ, το πιο δημοφιλές στην περιοχή του Ντομπάς είναι το κόκκινη Ευρώπη Σοσιαλιστική. Αυτό που εδώ θεωρούν είναι ουτοπικό να το λέμε. Και να πρέπει να λέμε μόνο ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά λέμε ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά είμαστε ενάντια για την ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ποια είναι η εναλλακτική λύση? Θα γίνουμε πλουσιο... θα φύγουμε από την κρίση απλώς επιστρέφοντας τη δραχμή και μένοντας μέσα στον ίδιο τον καπιταλισμό? Το θέμα δεν είναι μέσα ή έξω από την Ευρωζώνη ή μέσα ή έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση καν. Είναι η μέσα ή έξω από το καπιταλιστικό σύστημα. Και φυσικά αν είσαι έξω από το καπιταλιστικό σύστημα θα είσαι σε ρήξη και με τις Βρυξέλλες και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα έχεις δώσει και το όνοσμα. Πιθανόν να είσαι εσύ ο τυχερός που έχει ρίξει τη σπίθα να πάρει φωτιά όλο το εσωτερικό μπαρούτι που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και να δούμε αυτό που περίμεναν και δεν είχε έρθει τότε οι Ρώσοι επαναστάτες μετά το 1917. Να δούμε μια ολόκληρη Ευρώπη σε επαναστατική πυρκαγιά, και δεν είναι μακριά η ώρα για κάτι τέτοιο. Σε 3 χρόνια είναι το 2017. Ας μην γίνουμε προφήτες, αλλά ας παλέψουμε ώστε να είναι στα 100 χρόνια της Οκτωβριανής Επανάστασης η επέτειος, η έναρξη της Ευρωπαϊκής Σοσιαλιστικής Επανάστασης, ένας κόκκινος Οκτώβρης σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Αυτή είναι η υπόσχεση. Αυτός είναι ο στόχος ο οποίος πρέπει να δώσουμε. Αν θέλουμε να φάμε την Μέρκελ και όποιον θα τη διαδεχτεί, τους τραπεζίτες, τις Βρυξέλλες, δεν μπορούμε απλώς μόνοι μας να το κάνουμε. Μπορούμε όμως, ναι, μπορούμε να νικήσουμε μαζί με όλους τους άλλους καταπιεσμένους στην Ευρώπη, εργάτες, άνεργους, μετανάστες, κυνηγημένους, όλους τις υγιείς τους αποκλήρους, αυτούς που θαλασσοπνίγονται από τα Φαρμακονήσια μέχρι τη Λαμπεντούζα ή αυτά που μας μαζεύαν πάλι σήμερα
πτώματα ή και ζωντανούς από τις θάλασσες έξω από την Ιταλία. Φράζει το καζάνι ολόκληρο. Ο κόσμος δεν είναι όπως θέλω να μας το παρουσιάσουν τα δελτία των 8. Είναι ένας κόσμος που καζάνι, που φράζει, που πετιούνται πολλές φορές οι διάφορες του. Ξεχυλίζει πολλές φορές, αλλά που μπορεί επίσης να την ταχθεί στον αέρα με απρόβλεπτες συνέπειες για όλους. Το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, είναι πάνω σε αυτή την κατάσταση. Η πρώτη προειδοποίησή μας, λοιπόν, είναι ότι υπάρχει ο κίνδυνος του φασισμού. Μπορούμε να τον παλέψουμε. Χρειάζεται ένα ενιαίο μέτωπο όλων των εργατικών, κοινωνικών, αριστερών οργανώσεων παντού, ενάντια τους, χωρίς εκταρισμούς. Χρειάζεται να φτιάξουμε ένα πλαστή κοινωνικό δίκτυο λαϊκής αυτοοργάνωσης, κοινωνικά γιατί οτιδήποτε άλλο, γιατί είναι πάνω σε αυτές τις τρύπες του κοινωνικού ιστού που πατάνε οι φασίστες για να γίνουν το δηλητήριό τους, στις πιο απελπισμένες υπάρξεις που υπάρχουν στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές και καθ' όλη τη γη αυτής βρίσκονται στην Αττική και στην Αθήνα, οι πιο πολύ συγκεντρωμένες. Και χρειάζεται βέβαια η λαϊκή, εργατική αυτοάμυνα, αυτοοργάνωσή μας. Δεν θα γίνουμε αρνιά για να μας φάξει όποτε θέλει ο κάθε χρυσαυγίτης. Ας με περιμένουν. Αν θέλετε, η απάντηση που μπορούμε να δώσουμε στις τριαμβολογίες του Παναγιώτα, του Κασιδιάρη και οποιοδήποτε άλλο μετά την προηγούμενη Κυριακή είναι με τα λόγια του Αγγελάκα, όπως θα τραγουδούσε η φωνή του Παύλου Φίσα: «Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Κασιδιάρη, Παναγιώταρε, Μιχαλολιάκε, Τσαβούλια» ή οποιονδήποτε άλλον από τους τενεκέδες και καραγκιόζινες που... Ο λαός δεν ξεχνά τους φασίστες τους κρεμά. Γι' αυτό το σύνθημα, η Χρυσή Αυγή, με τη βοήθεια του κράτους του Δένια που παριστάνει ο Λεπεντά ότι έγινε τιμωρός της, τα ξέρουμε με τον Παλτάκο τι έγινε, ήταν που μας έσυρε στα δικαστήρια τον περασμένο Σεπτέμβρη. Αλλά εκεί είναι που υπέστηκε στη δίκη της 3 και 4 Δεκέμβρη, Σεπτέμβρη. Την πρώτη της δικαστική ήταν, γιατί από τότε που μπήκαν στη Βουλή το 2012 είχαν κερδίσει οποιαδήποτε δικαστική μάχη οι φασίστες. Γιατί έχουν κάλυψη, γνωστή, από διάφορα μέρη του κρατικού μηχανισμού. Είναι κράτος εν κράτη σε μεγάλο βαθμό. Και πιστεύανε με το να μας τυχοκολλήσουν το κλητήριο θέσπιμά τους το αρχές του καλοκαιριού, ότι τέλος του καλοκαιριού θα μας στείνανε και στο εδόλιο και θα μπορούσαν με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουν ένα νομικό δεδικασμένο που να απαγορεύεται τη φασιστική δράση, να απαγορεύεται ο αντιφασιστικός λόγος, να απαγορεύεται η ίδια η αριστερά, αρχίζοντας από ένα μικρό κομμάτι που είναι η τροσκιστική οργάνωσή μας και προχωρώντας σε όλους άλλους, απαγορεύοντας τελικά τα δημοκρατικά δικαιώματα της ελευθερίας που κερδίσαμε όταν κρεμίστηκε η Χούντα. Λοιπόν, περιμέναν ότι θα τα καταφέρουν. Δεν τα καταφέρανε. Όχι μόνο γιατί υπήρχε αντίσταση και αλληλεγγύη και μέσα από τη χώρα, αλλά γιατί υπήρχε μια πρωτοφανής διεθνής αλληλεγγύη εκφρασμένη με 3.500 ψηφίσματα και αποφάσεις και μηνύματα συμπαράστασης από την Χιροσίμα και τον Αγκασάκη που σε 6 Αυγούστου, που είναι η επέτεια του πυρηνικού ολοκαυτώματος, μας στέλναν και στεκόταν στο πλευρό μας μέχρι τη Νότια Αμερική, μέχρι τη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Είναι χάρη η δύναμή μας, είναι η διεθνής εργατική τάξη και όλοι οι καταπιεσμένοι του κόσμου. Αυτή είναι η δύναμή μας που πρέπει να κινητοποιηθεί για να τσακίσουμε τον φασισμό πριν αναπτυχθεί. Ναι, μπορέσαμε χάρη σε αυτό το πράγμα να περάσουμε, να νικήσουμε με μια δίκη που καθόλου εύκολη δεν ήταν. Και φάνηκε αμέσως επόμενη στιγμή. Οι σύντροφοι που ήρθαν αλληλέγγυοι σε αυτή τη δίκη, λίγο πριν μετά τους περιμένανε τα ΜΑΤ και τους πλακώσανε, βρίζοντας με το πιο χυδαίο και αντισημητικό τρόπο. Την επόμενη μέρα επιτέθηκαν στον πύργο της Ηλίας στον σύντροφο Νίκο, ένα νεαρό σύντροφο που ακόμα έχουμε ιστορίες με αυτήν την ιστορία, και προχτές πάλι για λόγους αντεκδίκησης τον ταλαιπωρούσαν και τον τυραννούσαν με προσαγωγές και τα ρέστα. Είναι αμέσως λίγο μετά από αυτή την νικηφόρα για μας έκβαση της δίκης που στη διαδήλωση της ΔΕΘ επιτέθηκαν στους συντρόφους μας στη Θεσσαλονίκη. Είναι λίγο μετά που βουτήξανε και γλίξαν στα πουτρούμια της Λάρισσας συντρόφους μας από τη Λάρισσα. Σε ολόκληρη την Ελλάδα επιχείρησαν κάτι τέτοιο. Προχώρησαν στην κλιμάκωση της επίθεσης, χτυπήσαν το κουκουέ στο Πέραμα και μετά δολοφόνησαν το Φίσα. Είχε μια κλιμάκωση αυτής της βίας και υπάρχει ο κίνδυνος να ξαναυπάρξει. Και δεν πρόκειται να μας υπερασπίσουν αυτοί που κατά 50% ψηφίζουν Χρυσή Αυγή
σε ειδικά τμήματα των ΜΑΤ και άλλων ειδικών δυνάμεων. Δεν έχουμε καμιά εμπιστοσύνη σε μια δημοκρατία σε εισαγωγικά που έχει, που τους κάνει πλάτες διαρκώς ή που βασανίζει μέσα στις Γάδας όπως άθρο σε ξενοτύπου έχουν καταγγείλει τον Δένδια και ο Δένδιας δεν έχει επιλύσει με μήνυση την οποία δεν έκανε ποτέ. Λοιπόν, αυτή την άνοδο του φασιστικού και ακροδεξιού κινήματος ρεύματος μπορούμε να την νικήσουμε. Χρησιμοποιούν τη βία γιατί έχουν πλάτες. Έχουν μια διευρυμένη εκλογική βάση, δεν έχουν ακόμα όμως τις οργανωμένες εκείνες δυνάμεις που παρέλαβαν στους δρόμους της Νιρεμβέργης ή του Μονάχου ή οπουδήποτε αλλού στη Γερμανία του Χίτλερ. Δεν έχουν ακόμα, λέω. Μπορεί να γίνει, αλλά πρέπει να τους εμποδίσουμε να γίνει κάτι τέτοιο. Και δεν μπορεί να γίνει με λόγια αυτό. Και δεν μπορεί να γίνει απλώς με δημοκρατικές κουβεντούλες. Δεν μπορεί να γίνει μονάχα με αυτοοργάνωση και αντίσταση και χτύπημα στις ρίζες. Το ίδιο το κακό. Και η ρίζα του κακού είναι στο κεφάλαιο την ώρα που αυτό πεθαίνει μέσα σε αυτή την κρίση. Γιατί αυτή είναι η δεύτερη και πολύ σημαντική προειδοποίηση που έχουμε να κάνουμε. Μας λένε όλοι, πέρα από το Σαμαρά που μας έχει πρίξει με το success story και ότι άντε όπου να είναι βγαίνουμε από την κρίση και μη φωνάζετε και φέρετε σε κίνδυνο να γυρίσουμε ξανά στα κακά και να χάσουμε τις θυσίες που υποτίθεται με τη θέλησή μας. Ποιος το είπε αυτό? Δεχτήκαμε να κάνουμε όλα αυτά τα μνημονιακά χρόνια. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα. Αξίζει όμως να προσεχθεί ότι ανάλογα ψέματα λένε και στη Δύση οι άλλες κυβερνήσεις. Δεν έχει το μονοπόλιο ο Σαμαράς εδώ. Απλώς εδώ είναι πιο χοντρό το ψέμα γιατί το νιώθουμε όλοι ότι είναι ψέμα. Από εκεί και πέρα όμως προσπαθούν να δημιουργήσουν αυτή τη στιγμή να ναρκώσουν τον κόσμο καθώς υπάρχουν τα πρώτα σημάδια ότι έρχεται ένα νέο, μετά από μια λακκούβα, ένα νέο κύμα επιδείνωσης της παγκόσμιας κρίσης που όπως γράφουν όχι καμιά τροσκιστική εφημερίδα, η Financial Times, σαν χτες, τη Δευτέρα, σαν πρώτους που θα έχει στριμώξει στη γωνία, είναι τις δύο πιο υπερχρεωμένες χώρες της Νότιας Ευρώπης, την Ελλάδα και την Ιταλία. Λοιπόν, ας μην μας ναρκώνουν με τα ψέματά τους, ας ετοιμαστούμε και με τον τρόπο που οι προηγούμενοι σύντροφοι μιλήσανε πιο πριν, γιατί μονάχα με την αυτοοργάνωση, με την ανεξαρτησία των εργατών των ίδιων και όλων των καταπιεσμένων από τις γραφειοκρατίες που μας έχουν δέσει αυτά τα χρόνια και μονάχα με 24 ώρες, άντε 48 ώρες απεργίες κινιόμασταν και με διαμαρτυρίες για να κάνουμε μια γενική πολιτική απεργία διαρκείας μέχρι να τους κρεμίσουμε από εκεί που βρίσκονται και να ανοίξουμε τον δρόμο για να μπορέσει η εργατική τάξη να πάρει την εξουσία στα χέρια της. Η εργατική εξουσία είναι η μόνη που μπορεί να καταργήσει το εξωτερικό χρέος που σαν μιλόμετρα έχουμε στο λαιμό μας και πάει να μας πλήξει. Μόνο αυτή μπορεί να χτυπήσει τους διεθνείς τοκογλύφους, τους ντόπιους και ξένους και παλαιοκράτες που όταν ο λαός αυτός πεινάει όπως και όλοι οι λαοί της Ευρώπης στα 4 τελευταία χρόνια μερικοί λίγοι γίναν πάμπλουτοι και βγάλαν τα λεφτά τους στις διάφορες offshore τράπεζες και παραδείσους. Και υπάρχει όχι μία, χίλιες λίστες Λαγκάρντ υπάρχουν που τις έχουν θάψει αυτή τη στιγμή για όλα τα μπουμπούκια που κυβερνάνε οικονομικά ή αλλιώς αυτή την πόλη. Τα μπουμπούκια αυτά που μερικά από αυτά τα είδαμε να μου θέλουν να καθορίσουν και να παίξουν και άμεσα πολιτικό ρόλο χωρίς να βάζουν τους παρακεντέντες τους να κάνουν τους πολιτικάντες να παίξουν τον ρόλο τους. Γιατί μονάχα σαν σημεία βαρβαρότητας της κοινωνίας θεωρούμε αυτό που έγινε και γίνεται και επιχειρείται να ολοκληρωθεί στον Πειραιά και στον Βόλο. Και το δεν είναι, προσπαθούν να κινήσουν καταστάσεις τέτοιες και στον Πειραιά όπως ξέρετε είχε τη βοήθεια ο Μαρινάκης και της Εκκλησίας και της Χρυσής Αυγής και πολλών άλλων για να πετύχει τους δικούς τους σκοπούς. Όσο δε ο περιβόητος μπαίνει στον Βόλο ξέρουν τι είναι. Ιδιαίτερα όσοι από εμάς ασχολούνται με τα ποδοσφαιρικά κλπ. Ένα που αγαπάνε όλοι εδώ πέρα σε αυτόν τον τόπο και χρησιμοποιείται σαν όπλο ενάντια τους. Εδώ ακόμα και στη μακρινή Βραζιλία όπου το ποδόσφαιρο είναι θρησκεία και εν όψη του παγκόσμιου κυπέλου έχουν ξεσηκωθεί όλοι και ενάντια στη FIFA και ενάντια στην κυβέρνηση και ενάντια στους όλους και υπάρχουν συνθήκες σχεδόν εμφυλίου πολέμου γιατί δεν ανέχονται. Το παιχνίδι που παίζεται στη Ράκη. Εμείς ανοιχτούμε τους Μαρινάκηδες και τους Μπέους. Είναι ντροπή. Στην Εργατούπολη του Πειραιά ή στον Εργατούπολη που λέγεται Βόλος να έχουμε τέτοιου είδους τοπικούς άρχοντες για τα δικά τους περίεργα σχέδια.
είναι τόσο μπλεγμένο πια το κεφάλαιο, η κρίση του, τα πολιτικά ζητήματα. Είναι ένα κουβάρι, όπως είπε ο κ. Βουστάκης, που είναι ένας γόρδιος δεσμός, που δεν λύνεται σιγά σιγά, πρέπει να κοπεί με το μαχαίρι. Δεν λύνεται αλλιώς. Λοιπόν, υπάρχει η δεύτερη προειδοποίηση, είναι για το επικείμενο νέο κύμα παγκόσμιας κρίσης, που πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας, πρέπει να οργανωθούμε και να προβάλλουμε εκείνα τα αιτήματα και εκείνο το πρόγραμμα και σχέδιο δράσης που μπορεί να το αντιμετωπίσει και που δεν μπορεί παρά να στρέφεται στα θεμέλια αυτού του συστήματος της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσης. Η τρίτη προειδοποίηση είναι η εξής. Προσοχή, προσοχή στις ρώσικες σαλάτες που φτιάχνουν διαφόρων ταξικών συνεργασιών. Ένας από τους λόγους που ο ΣΥΡΙΖΑ σκάλωσε και δεν προχωράει και μπορεί να έχει το προβάδισμα και την επιτυχία σε Αθήνα και περιφέρεια μέχρι αυτή τη στιγμή στον πρώτο γύρο, αλλά αν δεν προχώρησε αλλού, οφείλεται και τα δύο τελευταία χρόνια απογοήτευσε πολύ κόσμο που πίστευε ότι με μια κυβέρνηση της αριστεράς θα άλλαζε η ζωή του, τουλάχιστον τα μνημόνια θα κόβονταν ή κάτι μέτρα λαϊκής ανακούφισης θα γινόταν, και τον έβλεπαν διαρκώς ή να ταλαιπωρείται μια έτσι, μια παρά έτσι, μια με τον χωροφύλαξ, μια με τον αστυφύλαξ και μια να πηγαίνει και να διαπραγματεύεται με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να υπόσχεται ότι με το, ακόμα και με το Σόιμπλε και με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από διαπραγμάτευση μπορεί κάτι να γίνει, ή με το κεφάλαιο, με άλλα λόγια μέσα στο σύστημα. Να βρει λύσεις λαϊκής ανακούφισης που δεν είναι δυνατό να τις πετύχει. Και όσο περισσότερο έχανε τον βηματισμό του που στην αρχή ήταν άλμα, αλματώδης ενώ από ένα σημείο και πέρα αρχίζει και γίνεται σημειωτών, τόσο περισσότερο κοιτάζει όχι αριστερά του αλλά δεξιά του. Και γίνεται φτιάχνει μια τσουκάλα όπου κάνει αχταρμά μέσα, βάζει τους πάντες. Πρώην Πασόκους, πρώην Μνημονιακούς, κάθε είδε καιροσκόπους οι οποίοι μυρίστηκαν εξουσία και λέει άντε να πάμε εκεί να φάμε. Και τα πληρώσανε. Ακόμα και με τις επιλογές τους, τις δημοτικές εκλογές, τους διάδεφερους καρυπίδιδες ή βουδούριδες που κουβαλάγανε από εδώ και από εκεί πέρα και που ξεφτέλιζαν κάθε έννοια αριστεράς. Λοιπόν, ναι, είναι ένα χαρτί της αστικής τάξης κατά τη γνώμη μας να επιχειρήσουν μια κυβέρνηση ή εθνικής ενότητας που λένε μερικοί ή και ξέρω εγώ με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ αλλά με περιφέρεια, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ήδη μας δώσαν δείγματα προς αυτή την κατεύθυνση και δεν πρόκειται να μας βρουν, να την πατήσουμε και να είμαστε κορόιδα. Το βήμα την Κυριακή που πέρασε σε συνέντευξή του ο Τσίπρας είπε ότι αν φύγει η τωρινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που ενέχονται για τα μνημόνια, συζητάει τη συνένεση. Το καταγγέλουμε αυτό. Είναι ένα βήμα προς την καταστροφή. Η ταξική συνεργασία είναι συνταγή καταστροφής και προδοσίας. Είναι νέα μπάρκησα και εμείς ίδια το Δεκέμβρη του 8 και σε όλους τους αγώνες που δόθηκαν μέχρι τώρα λείπαμε και λέμε μπάρκησα τέλος. Δεν πρόκειται να δεχτούμε κανένα τέτοιου είδους συμβιβασμό. Θα παλέψουμε και τις ταξικές συνεργασίες αυτού του χειρίστου είδους με το κάθε ρετάλι της αστικής πολιτικής με το οποίο θέλουν να μας συγκυβερνήσουμε. Η μόνη πραγματική κυβέρνηση αριστεράς είναι η κυβέρνηση των εργαζομένων, των εργατών, των αποκλήρων, των φτωχών που θα είναι αυτοοργανωμένοι στα δικά τους όργανα εξουσίας, αυτό που εμείς ονομάζουμε εργατική εξουσία. Αυτή η κόκκινη, απελευθερωμένη κοινωνικά Ελλάδα θα μπορέσει να είναι πραγματικά το προπομπός μιας κόκκινης απελευθερωμένης από το κεφάλαιο Ευρώπης. Αυτή είναι η πολιτική μας. Για ποια Ευρώπη, για ποια Ελλάδα, σε ποια Ευρώπη. Ναι, λέμε για την Ελλάδα εκείνη στην οποία πάλεψαν, θυσιάστηκαν και χάθηκαν οι παππούδες μας ή και οι γονείς μας τον καιρό της κατοχής και του εμφυλίου. Είμαστε παιδιά και γκόνια κομμουνιστών και ανταρτών και ξέρουμε ότι οι δικοί τους αγώνες, όπως και οι αγώνες που δώσαμε στη Χούντα, οι αγώνες της μεταπολίτευσης δεν πάνε χαμένοι. Ονειρευόμασταν, ονειρεύτηκαν, ονειρευόμαστε και θα ονειρευόμαστε αυτή την απόλυτη ελευθερία από κάθε εκμετάλλευση, καταπίεση, εξευτελισμό ανθρώπου από άνθρωπο. Και σε αυτό είναι το δικό μας όραμα το, με το οποίο προχωράμε. Δεν είναι φαντασίωση. Ίσα ίσα φαντασίωση να νομίζει κανένας ότι μπορεί να κάνεις καλά τον καρκίνο μας πυρήνες. Χρειάζονται δραστικά μέτρα και τότε μπορεί να τον νικήσεις. Και προπαντός, αν έχεις την πίστη ότι δεν πρέπει να κάνεις κανένα συμβιβασμό με το θάνατο,
κάθε είδους θάνατο. Κάθε είδους θάνατο είναι ο εχθρός της ζωής. Μόνο οι φασίστες στην Ισπανία λέγανε ζήτω θάνατος. Οι κομμουνιστές και οι τροτσκιστές, οι πιο συμβίβαστοι κομμουνιστές, διεθνιστές, λέμε ζήτω η ζωή. Για τη ζωή παλεύουμε. Για την απελευθέρωση της ζωής. Για τη ζωή που μας κλέψανε. Ο καπιταλισμός είναι η επανάσταση και ο κομμουνισμός. Το μέλλον μας δεν είναι ο καπιταλισμός. Είναι η επανάσταση και ο κομμουνισμός. Αυτό το μέλλον είναι μακριά. Και εξάλλου εμάς μας έμαθε ο ίδιος ο Λέων Τρότσκι ότι η μεγαλύτερη ευτυχία δεν είναι η μικροεκμετάλλευση του παρόντος, αλλά η προετοιμασία του μέλλοντος. Όχι η παθητική αναμονή κάποιου παραδοσιακού μέλλοντος. Η προετοιμασία του εδώ και τώρα για να πάρουν εκδίκηση όλοι οι αδικοχαμένοι του αγώνα για να βρούμε τη δικαιοσύνη επί της γης να βγαίνει μέσα από τους αγώνες των κολλασμένων της γης. Ο μόνος παράδεισος θα έρθει μέσα από αυτούς. Δεν έχουμε άλλη ελπίδα. Η ελπίδα μας την δίνουν οι απελπισμένοι ίδια. Αν δεν πρόκειται να μας την δώσουν οι μαυρογιαλούροι και όλες οι υποσχέσεις, είναι γελία, είναι αηδιαστική αυτή η αστική πολιτική και ακόμα αηδιαστικότερο το θέαμα όταν βλέπεις αριστερούς να μιλάνε για αστική πολιτική και να μετράνε τα ψηφαλάκια και να υπόσχονται να κάνουν και να ράνουν. Δεν είμαστε από αυτή τη φάρα εμείς. Ερχόμαστε από αλλού. Ερχόμαστε από τον κόκκινο Οκτώβρη, ερχόμαστε από την Ισπανική Επανάσταση, ερχόμαστε από την Ελληνική Επανάσταση, τον ΠΕΑΜ Ελλάς και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, ερχόμαστε από όλους τους αγώνες του μεταπολέμου, τους αγώνες της ενάντια στη Χούντα, ερχόμαστε από το Πολυτεχνείο. Είμαστε εκείνοι που δεν συμβιβάστηκαν ούτε με τις Καραμαλίδες, ούτε με τους Πασοκοπαπαντρέοντες, αλλά πάντοτε παλεύαμε και παλεύουμε με το όραμα της εργατικής εξουσίας, της Παγκόσμιας Επανάστασης και του πανανθρώπινου ελευθεριακού κομμουνισμού. Αυτή είναι η σημαία μας και κάτω από αυτή τη σημαία σας καλούμε όλους να συσπηρωθείτε και να παλέψετε. Ευχαριστώ σύντομα.